Καλημέρα. Ξημερώνει άλλη μία μέρα. Έχει συννεφιά αρκετή σήμερα. Πάω να πιω ένα καφέ εδώ δίπλα στο καφενείο, στο Τζούμα. Δεν πειράζει. Μπορεί να μην πάμε παραλία σήμερα, αν μείνει έτσι. Αλλά θα δούμε κάποια άλλα πράγματα. Καιρός ο καιρός σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι θα φτιάξει λίγο μετά. Βρίσκουμε στο Παντέλι, το οποίο είναι ένα ψαροχώρι και ένα από τα πιο γραφικά χωριά εδώ στη Λέρο. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και να το γνωρίσουμε καλύτερα. Όπως βλέπετε πίσω μου υπάρχει ένα ωραίο ξενοδοχείο. Συνεχίζει ο δρόμος, είναι πεζόδρομος. Δεξιά είναι η παραλία. Και συνεχίζουμε. Εγώ εδώ μένω στο Παντέλι, στο Anita Suite. Είναι υπέροχα, είναι απλά υπέροχα. Εδώ υπάρχει ένα μαγαζί, όπως βλέπετε. Εδώ μέσα είναι άλλο ξενοδοχείο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ γραφικά, πάρα πολύ γραφικά. Εδώ υπάρχει μία πλατείτσα, όπως βλέπετε από πίσω μου υπάρχει και αν πατήσουνε, υπάρχει και mini market, super market, ό,τι θέλετε. Ας να πάρουμε λίγο τσιγάρα, έχω μπει εδώ. Έχω μπει στο κατάστημα της Δέσποινας. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σας. Τι κάνεις. Καλώς σε βρήκα. Έρχομαι εδώ να πάρω δύο πραγματάκια. Δέσποινα, θες να πεις ένα γεια στους φίλους μου. Γεια σας, ακολουθήστε το κανάλι του Βασίλη, να δείτε τα τέλεια νησιά που, τα νησιά που επισκέπτετε. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Και προχωράμε. Μέχρι το λιμάνι. Εδώ έχει και άλλο μαγαζί. Εδώ. Ακριβώς εδώ έχει ένα σπίτι που δεν έχει σχέση με τον τουρισμό. Διάφορα καταστήματα και εδώ είναι το Anita Suite. Μένω επάνω, βεράντα, θάλασσα μπροστά. Ρίξτε ένα ματιά. Μαγαζί, παραδοσιακό καφενείο εδώ και η παραλία μπροστά. Εδώ στο από κάτω από το Anita Suite υπάρχει μαγαζί σαν παραδοσιακό καφενείο, έχει όμως χειροποίητα τα αγγλικά. Πατσαβουρόπιτα, γκαλακτουμπούρεκο, όλα είναι χειροποίητα, καφέ ελληνικό, καφέ ό,τι θέλετε, παραδοσιακά προϊόντα, λικεράκια ντόπια εδώ που είναι φτιαγμένα από τα χεράκια της κυρίας Άννας.
Τι άλλο να σας πω, αξίζει να το δοκιμάσετε. Προχωράμε προς τα κάτω. Τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό. Πώς λέγεται? Αγγέρι Island Fashion. Λοιπόν, κορίτσια, κάτι σας έχω. Κάτι σας έχω. Η μύτη μου εμένα δεν με ξεγελάει. Για κάτσε να δούμε. Ω, τι ωραία. Είναι κανείς εδώ? Εγώ. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλά εσείς? Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε νησί, έτσι. Εδώ τα πράγματα κυλάνε χαλαρά και έτσι πρέπει να είναι. Πάντα. Πολύ ωραίο το μαγαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω είναι μόνο... Μόνο Έλληνες σχεδιαστές είναι. Μόνο ελληνικά προϊόντα, μόνο Έλληνες σχεδιαστές. Ωραία, αν έχετε δουλειά με την... Ωραία, σας αφήνω να τελειώσετε με την κοπέλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα μία ματιά εμείς. Πώς λέγεστε? Δέσποινα. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Βες Βλόγκ. Βασίλη, χάρηκα. Καλώς ήρθατε στο νησί. Και εγώ χάρηκα, να είσαι καλά. Εντάξει, δεν ξέρω πολλά από όμορφα ρούχα, ξέρω από όμορφες γυναίκες. Oh, ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν. Για το κομπλιμέντο, να είστε καλά. Λοιπόν, πού βρίσκεστε? Είμαστε στο Παντέλι. Ναι. Είναι ένα πολύ γραφικό ψαροχώριο, το ξέρω, και πολύ γνωστό. Το μαγαζί φέτος κλείνει 10 χρόνια. Είμαστε από τους πρώτους. Να τα κατοστήσετε. Να είστε καλά. Είμαστε από τους πρώτους που φέραμε Έλληνες σχεδιαστές μόνο αποκλειστικά και στο design και στο ρούχο και στο αντικείμενο. Ο κόσμος τα αγαπάει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τις εταιρείες που φιλοξενούμε. Εμπιστοσύνη τα ζητάνε. Δηλαδή, οι ξένοι ξέρουν καλύτερα τις εταιρείες από τους Έλληνες. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και τους το πιστώνω, είναι δικό τους. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Επειδή πρέπει να φύγω, να καλό καλά, καλοκαίρι σα εύχομαι. Και εγώ, να είστε καλά. Χάρηκα. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ. Να είστε φιλιά, καλά. Bye. Γεια σα. Λοιπόν, τέλειο. Κορίτσια, εδώ. Εάν έρθετε στο Παντέλι, όπως είπαμε, Αγγέρι. Συνεχίζεται η βόλτα μας. Και φτάνουμε εδώ στο λιμάνι όπου είναι οι ψαράδες με τα πανέμορφα σκάφη τους. Εδώ έχει αρκετά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το λιμάνι του Παντέλι. Από εδώ φεύγουν οι ψαράδες με τα ψαροκάικα και γενικώς είναι ένα πάρα πολύ γραφικό και όμορφο χωριό. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το ξέρω ότι ακούγουμε πολλές φορές κλισέ, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Όταν βλέπω τόσο ομορφιά γύρω μου, δεν μπορώ να μην το μοιραστώ μαζί σας και να μην σας το συστήσω. Θα περάσουμε τώρα από την παραλία μεριά, να δείτε πώς είναι και η παραλία. Σήμερα ο καιρός μας ξεκίνησε λίγο βροχερός, λίγο χειμωνιάτικος μέχρι το μεσημέρι, αλλά δόξα σε ο Θεός έφτιαξε τώρα. Οπότε, είμαστε πάλι ξανά καλοκαίρι. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, το οποίο δεν του λείπει τίποτα. Έχει τα πάντα. Αξίζει, ακόμα και να μην μείνετε εδώ, να μην κοιμάστε εδώ, αξίζει να έρχεστε εδώ. Κοιτάξτε πώς κατάρρισε η θάλασσα τώρα στο Παντέλι. Αλλά είναι απίστευτη και θα καθαρίσει κι άλλο. Πάω για βουτιά. Άρα, τώρα μία ξαφρόστρα για να καθίσω. Πιστεύω εδώ είμαστε καλά. Εδώ. Οκ.
Έχει ένα εστιατόριο. Λοιπόν, έχω ένα ευχάριστο νέο για μένα και ένα δυσάριστο για σας. Βρήκα το καπάκι για την κάμερα για τις υποβρύχιες λήψεις. Οπότε, δυσάριστο για σας, γιατί θα δείτε πάλι το θαλάσσιο ελέφαντα να κάνει μπάνιο. Βουου! Να, τέλεια. Κατάρρισε και το νερό, γιατί το είχε κάνει καφέ το πρωί. Απλά ονειρεμένα. Τέλεια. Όπως βλέπετε, πίσω μου είναι η σκαφάτη με τα σκάφη. Έχω μια αράξη. Βγαίνω πάω να πιω ένα χυμό. Έτοιμο και το χυμό. Βρίσκομαι στο Πλατάνι και εδώ θεωρείται κέντρο και πρωτεύουσα. Όπως βλέπετε πίσω μου ακριβώς είναι το Δημαρχείο. Έχει τράπεζες. Όλες οι υπηρεσίες είναι εδώ. Και πάρα πολύ γραφικά επίσης. Ο δρόμος αυτός εδώ οδηγεί για το κάστρο, επάνω. Εδώ. Προς τα πάνω υπάρχει και μια συνοικία χωριό, λέγεται Χριστός. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το περπατήσετε. Είναι πεζόδρομος, ο δρόμος ανεβαίνει μέχρι πάνω το κάστρο. Ανεβαίνω τα σκαλιά για το κάστρο Παντελείο. Είναι το κάστρο που φαίνεται σχεδόν σε όλα τα πλάνα στο νησί. Όπως βλέπετε από κάτω είναι η Αγία Μαρίνα. Εδώ. Τι να σας πω για το κάστρο. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Κλασικά ενετικό κάστρο. Ποιο λόγο ήτανε, όπως όλα τα κάστρα. Παλιά υπήρχαν 10 σπίτια στην Αγία Μαρίνα και 10 σπίτια στο Παντέλι. Μόλις βλέπανε εισβολείς, κουρσάρι κτλ. Όλοι πηγαίνανε πάνω και φυλαζόντουσαν με αυτόν τον τρόπο μέσα στο κάστρο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και μέσα πώς είναι. Το κάστρο της Λέρο που ονομάζεται και κάστρο της Παναγίας ή κάστρο το Παντελείο είναι βυζαντινό και χτίστηκε το 11ο ή ίσως το 10ο αιώνα. Δεσπόζει στην κορυφή του λόφου Πιτική, στη βορειοανατολική πλευρά της Λέρο, σε απότομο βραχώδες ύψωμα, σε υψόμετρο 200 μέτρων. Δεν είναι μικρό, καλύπτει μία έκταση σχεδόν 10 στρέμματα. Αν και είναι μάλλον μικρότερο από τα κύρια κάστρα στα άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, θεωρείται εν τούτης οχυρότατον και απόρτητον. Στη δυτική πλευρά του φρουρίου βρίσκεται ο ναός της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο γίνεται μεγάλο πανηγύρι.
Στο κέντρο του κάστρου υπάρχει μια υπόστιγη εκκλησία, η Φραγκοκλησιά. Λοιπόν, μέσα, κάστρο. Βρίσκομαι στο πιο ψηλό σημείο της Λέρο, πάνω στο κάστρο. Η ιδέα είναι πραγματικά σου σταματάει η ανάσα. Βλέπεις όλο το νησί 360 μοίρες. Κοιτάξτε. Φεύγω από το κάστρο και πηγαίνω προς τα κάτω. Πανέμορφο, άλλο ένα hot spot εδώ στη Λέρο. Γεια σου, Πόπη. Καλώς τον. Τι έχετε εδώ? Τι έχουμε εδώ? Εδώ είναι ένα παραδοσιακό καφενείο. Ναι. Σάχαρο πλαστείο. Ναι. Και φτιάχνουμε όμορφα γλυκά, παραδοσιακά γλυκά. Wow, τι τέλειο. Πάμε μέσα να δούμε. Πάμε. Wow. Είναι όλα παραδοσιακά στολισμένα. Είναι κοιμήλια αρκετά από αυτά. Και πολλά κεντήματα. Πόπη, μου φαίνεται ότι το σπίτι είναι αρκετών χρονών. Θα μας πεις δύο λόγια. Ναι, ναι. Το σπίτι είναι φτιαγμένο το 1897. Mm-hmm. Ο παππούς της μαμάς μου ήταν καπετάνιος και είχε 12 παιδιά. Uh-huh. Η παράδοση λέει ότι κάθε πρωτοκόρη παίρνει το σπίτι. Το πήρε η γιαγιά μου, το πήρε η μαμά μου, τώρα το πήρα εγώ. Ναι. Και μετά κάποια από τις κόρες μου. Τέλεια. Έχει πάνω από μια δεκαετία που δουλεύουμε το μαγαζί, σαν καφενείο παραδοσιακό. Έχει όμορφα γλυκά και πολύ ωραίους λουκουμάδες. Τι γλυκά φτιάχνετε? Φτιάχνουμε γαλακτομπούρεκο, πατσαβουρόπιτα και λουκουμάδες. Wow. Αυτά είναι τα βασικά μας. Ποιος τα φτιάχνει? Τα φτιάχνει όλη η μαμά μου, η οποία φτιάχνει και όλα τα υπόλοιπα εδώ μέσα. Τα φιλοτεχνία, τι ωραία. Και τα διακοσμή, ναι. Τι ωραία. Και έχει πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, η κουζίνα της και τα πράγματα που φτιάχνει είναι όλα εξαιρετικά. Φίλοι μου, όπως καταλάβατε, εγώ θα φύγω όχι 120 που είμαι, 130 κιλά από εδώ. Λοιπόν, αξίζει, αξίζει τουλάχιστον. Να σε κεράσω κάτι να βροσιστείς. Πολύ ευχαρίστως, πολύ, πολύ ευχαρίστως. Έλα να σε κεράσω εδώ που πρέπει. Πάμε έξω, πάμε καλύτερα. Έξω. Πάμε έξω, πάμε έξω. Έφερα να σε κεράσω ένα λικεράκι. Φτιάχνουμε πάρα πολύ ωραία, ναι, λικεράκια με μια παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς μου. Είναι λικεράκι αρμπαρόριζας και το φτιάχνουμε με άσπρο κρασί, με ροζέ, με κόκκινο, ό,τι θέλει να θέλει. Ας είναι η γεια μας. Καλώς σας βρήκα. Καλά να περάσετε. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Επίσης. Καλά να περάσετε. Γεια μας, παιδιά. Το Πολεμικό Μουσείο του Τούνελ Μερικιάς αποτελεί ένα μοναδικό εκτισιακό χώρο για την Ελλάδα. Ένα στρατιωτικό τούνελ από τα πολλά που υπάρχουν στο νησί. Έχει αναστηλωθεί με πολύ προσοχή και σεβασμό.
Λοιπόν, είμαι στο πολεμικό μουσείο εδώ στη Λέρο και έχω ραντεβού με το Σταμάτη. Ο Σταμάτης είναι ένας άνθρωπος που θα μου βοηθήσει και θα μου πει παραπάνω λεπτομέρειες για αυτό που θα ακολουθήσει και αυτό που θα δούμε τώρα. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να το πει κάποιος άνθρωπος ντόπιος, κάποιος άνθρωπος που τα έχει τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα εδώ από το να σας τα λέω εγώ. Οπότε πάμε να δούμε τώρα που είναι ο Σταμάτης. Α, να και ο Σταμάτης. Γεια σου Σταμάτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα. Καλώς σε βρήκα. Τι κάνατε? Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραίο το νησί σας, φίλε. Ωραίο. Εντάξει. Πρέπει να έρθει κάποιος εδώ στο νησί να το δει για να δει. Εννοείται αυτό. Πώς είναι η φυσική ομορφιά και τέτοια. Μα γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, για να το δείξω στον κόσμο και στους τηλεθεατές του Vest Vlog να δούνε. Να δούνε πόσο όμορφο είναι το νησί. Λοιπόν, θα μου πεις δύο λόγια το μουσείο. Αυτό εδώ το μουσείο είναι το πολεμικό μουσείο. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία mm-hmm. το νησί. Είναι φυσικό, όπως αν γυρίσεις και δεις τα πλάνα. Ωραία, εδώ πάμε μέσα, να σταθούμε εδώ να φαίνεται κιόλας. Ναι, αμέ. Εδώ μέσα ήταν ο πόλεμος. Εδώ ήταν ο κόσμος που κρυβόντουσαν όταν έγινε ο πόλεμος, η επίθεση, η μάχη, ναι, της Λέρου. Άμα δείτε, το έχουν φτιάξει εδώ ο Δήμος πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολλές τρύπες. Όλο το νησί, όλο το βουνό αυτό που βλέπετε, ναι, είναι σκαμμένο. Αχα. Εκεί εδώ, μέσα είναι, εδώ μέσα είναι το πολεμικό μουσείο, εδώ είναι τα ευρήματα του πολέμου που έχουν μείνει. Mm. Αλλά έχει εκθεσιακός χώρος εκεί, ναι, μέσα. Ναι, εδώ μέσα. Δυστυχώς όμως είναι κλειστό, δεν θα μπορούμε να μπούμε, αλλά μπορούμε να βρούμε κάποιο υλικό για να πάρουμε μια ιδέα πώς είναι. Σταμάτη, έχω ακούσει και άλλο ένα τρομερό έργο των Ιταλών, το αερόφωνο. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα το μοναδικό στην Ελλάδα και το δεύτερο στον κόσμο. Wow. Πάμε να το δούμε. Ναι, ναι. Πάμε. Φύγαμε. Σταμάτη, έχει πολύ ακόμα? Έχουμε κανένα δεκάλεπτο ακόμα. Κανένα δεκάλεπτο. Τώρα αρχίζει ο κομματίνιος δρόμος. Και πώς λέγεται η περιοχή? Εδώ λέγεται Κατσούνι. Κατσούνι. Εκεί που θα πάμε λέγεται Πατέλα. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και μετά τη συνδικολόγηση των Ιταλών το 1943, οι Γερμανοί που έχουν ήδη καταλάβει τη Ρόδο και την Κο στρέφονται εναντίον της Λέρο, την οποία υπερασπίζονται Ιταλοί και Άγγλοι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα, μέχρι να ανέβουν. Ένα δεδαλώδες υπόγειο συγκρότημα με αποθήκες πυρομαχικών, δεξαμενές καυσίμων, κοιτώνες, γραφεία, συνεργεία συντήρησης και άλλα αποτελεί το συγκρότημα της Intel, που βασική αποστολή είχε την παροχή λιμενικών ευκολιών, τεχνικής υποστήριξης και εφοδιασμού στα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Η Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρο, Intel, λειτουργεί σε εγκαταστάσεις που κληρονόμησε το πολεμικό ναυτικό από την Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα, όπου το νησί είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε μια μεγάλη αεροναυτική βάση με εντολή του Μουσολίνη. Εδώ είμαστε. Πού έχουμε έρθει, Σταμάτη? Εδώ είμαστε στο αερόφωνο, στην περιοχή Πατέλα. Όλο αυτό λέγεται Πατέλα. Και αυτό εδώ είναι το αερόφωνο. Για πάμε να το δούμε. Ο λεγόμενος ακουστικός τείχος. Εντάξει, είναι λίγο με τα χρόνια. Με μια ειδική επιχείρηση που περιλάμβανε αρχικά συνεχή βομβαρδισμό από αέρα και κορυφώθηκε με απόβαση χερσαίων δυνάμεων, οι Γερμανοί κατέλαβαν στις 16 Δεκάτου το 1941 και μετά από τετραήμερη μάχη τη Λέρο, με απώλειες και για τα δύο στρατόπεδα. Η μάχη της Λέρο διήρκησε 3 μέρες σκληρών συγκρούσεων και αποτέλεσε την τελευταία σημαντική νίκη για τις δυνάμεις του άξονα πριν από το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Από τις γερμανικές επιθέσεις βυθίστηκαν το ελληνικό αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα και το βρετανικό αντιτορπιλικό Intrepid που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο λιμάνι του Λακίου. Τι είναι αυτό? Εδώ έμπαιναν οι στρατιώτες. Για να καλύπτονται από το αεροπλάνα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάμε να δούμε και το γύρω-γύρω. Να και από εδώ, το ίδιο.
Κατάλαβα. Αν το παρατηρήσει, έχει οι τρύπες που έχει εδώ, ναι, ναι, ναι. Είχε χωνιά, αχα, έχει τέσσερα χωνιά, όπου τραβούσαν τον ήχο, ναι, από τα αεροπλάνα, ναι, το έβγαζαν και έδινα σήμα και έλεγα μέχρι τι αεροπλάνο είναι. Για άμα ακούσεις, από το ήχο του, ναι, ναι, κινητήρα καταλαβαίνανε τι αεροπλάνο είναι. Είναι, ναι. Κατάλαβα. Τι καταλαβαίνεις εδώ με το ύψος? Σφαίρες. Εδώ μπορεί και να έκαναν εκτελέσεις. Μπορεί, γιατί άμα παρατηρήσεις είναι τρύπες παλιές, δεν είναι καινούργιες. Αχα. Άρα δηλαδή, με λίγα λόγια, ο τείχος αυτός είναι από τότε, από το 1912, πότε είναι? Το 12 ήρθαν οι Ιταλοί στο νησί, το 20, 22, 25 τώρα. Αυτό εδώ να ξέρεις. Οι Ιταλοί το φτιάχνανε. Ιταλοί, αυτό είναι που βλέπεις ιταλικό. Δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία. Mm-hmm. Δεν έχει ούτε σχέδια ούτε φωτογραφία για να μην μπορούν να το αντιγράψουν. Ναι. Κατάλαβα. Τι έχουμε εδώ? Εδώ, άμα παρατηρήσεις, κάνει αντίλαλο. Ναι. Εδώ μέσα ήταν τα μηχανήματα. Αχα. Λογικά. Α, με αυτά που έλεγες. Με τα χωνιά, ναι, με τα χωνιά τα μεγάλα εκεί, ναι. Κανένας, κατάλαβα, δεν ξέρει. Αχα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει σχέδιο για αυτό, τίποτα, το ραντάρ, να το πούμε, ραντάρ, ναι, ήταν ένα ακουστικό, ήταν ένα ακουστικό ραντάρ, ναι. Εγώ έχω ακούσει και ένα άλλο ενδεχόμενο, ότι το γέμιζαν με νερό. Uh-huh. Τώρα αυτό, να σας πω, δεν ξέρω. Είναι, υπάρχει και αυτή την εκδοχή. Υπάρχει και η εκδοχή αυτή, ναι. Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κόλπου του Λακείου, που είναι το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι όχι μόνο του νησιού αλλά και της Μεσογείου, και η πρόσβαση στο εσωτερικό της επιτρέπεται με ειδική άδεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το αερόφωνο. Αυτό εδώ είναι ένα καταφύγιο. Αχα. Από εδώ βγαίνει εδώ πίσω, όλο αυτό που βλέπεις είναι σκαμμένο. Ναι. Και εδώ είναι στρατόπεδο που έμεναν οι Ιταλοί. Μάλιστα. Γενικώς όλη η Λέρος είναι σκαμμένη. Όλη η Λέρος είναι σκαμμένη, έχει καταφύγια για πυρομαχικά, για να... Τότε, όχι τώρα. Τότε, ναι. Τότε. Τι είναι αυτό τώρα που θα μου δείξεις, Νίκο? Εδώ ένα καταφύγιο. Το γράφει και την ημερομηνία. Καταφύγιο, λοιπόν. Καταφύγιο που βγαίνει από δίπλα. Γράφει 1944. Α, εντάξει, αυτό είναι από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή. Ναι, ναι. Όλο αυτό είναι το δεύτερο παγκόσμιο. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από την περιοχή Πατέλα. Και πάμε στο Λαγκί. Να δούμε αυτή την αρχιτεκτονική συνοικία, ιταλική συνοικία τότε, πόλη. Και επίσης άλλο ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον στοιχείο, ο Μουσολίνι τότε την είχε διαλέξει για καλοκαιρινό το θέρετρο. Πάμε. Εκτός όμως από στρατιωτικές υποδομές, οι Ιταλοί υλοποίησαν ένα ευρύ σχέδιο κάλυψης των ανάγκων τους και σε διοικητικό, εκπαιδευτικό, νοσηλευτικό αλλά και τουριστικό επίπεδο, με κατασκευές εντυπωσιακών υποδομών όπως η νέα μεγάλη πόλη στο Λακί, κυρίως την διαμονή αξιωματικών και των οικογένειών τους στη Λέρο. Είμαι στο Λακί και θα κάνουμε μία βόλτα εδώ. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ ωραία κτίρια εδώ και πίσω μου και λίγο πιο πίσω επίσης. Οπότε πάμε να κάνουμε έτσι μία βόλτα, να δούμε τι γίνεται. Επίσης, να σας πω, στο Λακί είναι και το λιμάνι από όπου φεύγουν τα καράβια, τα μεγάλα, για Πειραιά και τα υπόλοιπα νησιά. Βέβαια, έχει λιμάνι και στην Αγία Μαρίνα, η οποία φεύγουν για αλλού, τα πιο μικρά καραβάκια. Οι Ιταλοί είχαν ονομάσει το μέρος Πόρτο Λάγκος. Χρησιμοποιήθηκε εδώ η περιοχή, η πόλη αυτή, για ανιφοντιασμό των Ιταλών, τα στρατεύματα. Επίσης ο Μουσολίνι το είχε επιλέξει για τον θερινή του κατοικία.
έχει φτιάξει και σπίτι εδώ. Γενικώς η Λέρος έχει πάρα πολύ ιστορία και προπαντός πολεμική ιστορία. Πολλές μάχες. Πάρα πολλές μάχες. Το μνημείο της Βασίλισσας Όλγας. Έτσι λεγόταν το πλοίο το οποίο βομβαρδίσαν οι Γερμανοί και ήταν εδώ απ' έξω μεσοβυτισμένο για 4 μέρες και μετά το τραβήξανε πιο μέσα και το βυτίσανε. Το Πόρτο Λάγο με σύγχρονο ρημοτομικό σχέδιο και σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, όλα στο χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής ορτολογιστικής αρχιτεκτονικής που προκαλεί θαυμασμό και σήμερα. Οι αρχιτέκτονες άντλησαν την έμπνευσή τους από τους πίνακες του Τζόρτζο Δε Κύρικο, την γεωμετρία των αρχαίων ναών και τον αισιόδοξο νεοτουρισμό της Art Deco, με αποτέλεσμα να θεωρείται ένα από τα πιο τολμηρά και μοναδικά πειράματα του 20ου αιώνα στον τομέα της αρχιτεκτονικής και του πολυοδομικού σχεδιασμού. Σήμερα το κινηματοθέατρο, το ξενοδοχείο και το συγκρότημα της αγοράς έχουν ανακηρυχτεί διατηρητέα μνημεία, ενώ φιλοδοξία της Δημοτικής Αρχής Λέρου είναι να καταστήσει ολόκληρη την πόλη μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO. Ακριβώς πίσω μου είναι το Δημαρχείο των Ιταλών τότε και αυτό εδώ αριστερά μου ήταν το ξενοδοχείο των Ιταλών τότε.